δείγματα γραφή του λιμανιού Ηρακλείου στο τομέα τη κρουαζιέρα επιβραβεύτηκαν από τη Silver Sea Cruises, η οποία στηρίζει εμπράκτο στο λιμάνι του Ηρακλείου και την τοπική οικονομία. Με βάση το πιλωτικό πρόγραμμα που έτρεξε το Ηράκλειο, έχουμε εμπιστοσύνη πλέον και στους τοπικούς παράγοντες για να φέρουμε με ασφαλή τρόπο τα κρουαζιερόπλια στην Ελλάδα. Από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα αποφασίσαμε και εμείς σαν Silver Sea Cruises να φέρουμε την κρουαζιέρα στην Ελλάδα σαν αρχικό προορισμό. Πέρυσι πήραμε ένα μεγάλο στοίχημα και ανοίξαμε πρώτη την κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ελλάδα και την κλείσαμε μάλιστα και τελευταίοι όταν ξεκίνησε το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Οι κόποι μας αυτοί ουσιαστικά φέτος επιβεβαιώνονται αφού έχουμε καταφέρει και έχουμε μπει στα ραντάρ όλων των εταιριών. Μέρα του Silver Sea Cruises και του Silver Explorer, πρέπει να ευχαριστήσω τον λιμάνι του Ηρακλείου για την τιμή που μας κάνετε. Η Silver Sea Cruises δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στο λιμάνι του Ηρακλείου, ξεκινώντας από τα δρομολόγια κρουαζιέρας από τα μέσα Ιουνίου και με πληρότητες 75%, ενώ παράλληλα στηρίζει την κρουαζιέρα σε επίπεδο χώρας, καθώς εντάσσει στο πρόγραμμά της και άλλους ελληνικούς προορισμούς. 18 Ιουνίου έχουμε ανακοινώσει ότι ξεκινάμε κρουαζιέρες από την Ελλάδα, σαν turnaround port είναι ο Πειραιάς και in transit call είναι το Ηράκλειο. Και όλους τους ελληνικούς προορισμούς και διάφορα στην νησιά της Ελλάδος, συν την Κύπρο και το Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα, από τις αρχές Μαΐου, αρχίζουν και έρχονται και τα υπόλοιπα κρουαζιερόπλια. Το Silver Moon, το οποίο έχει βγει και πέρσι, είναι το καινούριο νεόχτιστο πλοίο της Silver Sea Cruises. Και φέτος ξεκινάμε αισιόδοξοι. Θα ανοίξουμε ξανά πρώτο λιμάνι στην Ελλάδα, την κρουαζιέρα, στις 14 Μαΐου. Στις 13 Μαΐου περιμένουμε το πρώτο κρουαζιερόπλιο από την TUI Cruises. Έχουμε κάνει όλη μας την προετοιμασία. Ετοιμάζαμε και τον νέο επιβατικό σταθμό και έτσι θα μπορεί το λιμάνι του Ηρακλείου να δεχτεί ταυτόχρονα δύο κρουαζιερόπλια. Το 60% των πελατών της είναι Αμερικανοί τουρίστες, ενώ ακολουθούν τουρίστες από Αγγλία, Γερμανία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Απευθυνόμαστε σε ένα κλάδο ο οποίος προτιμάει το luxury service. Απευθυνόμαστε σε πλήρωμα και επιβάτες οι οποίοι θα είναι εμβολιασμένοι. Εκεί οι τουρίστες θα είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο Ηράκλειο. Στο λιμάνι συνήθως θα είναι από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Έχετε κάνει και κάποια έρευνα για το πόσα ξοδεύουν οι τουρίστες μέσω όρο. Εμάς το average είναι γύρω στα 300 με 400 ευρώ τον επιβάτη που ξοδεύει στο εκάστοτε λιμάνι. Η εταιρεία Silver Sea είναι μια ιδιαίτερη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο πάνω κομμάτι του τουρισμού με επιβάτες υψηλού εισοδηματικού επίπεδου και είναι ακριβώς ο τουρισμός και οι επιβάτες που θέλουμε στο Ηράκλειο. Συνάντηση με τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου πραγματοποίησε ο επιχειρησιακός διευθυντής ναυτιλίας και λιμένων σε όλο τον κόσμο τη Silver Sea Cruises, Σπύρος Αλμπέρτης, ο οποίος αναφέρθηκε στις μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται στο τομέα της κρουαζιέρας, με φόντο τη μεγάλη ζήτηση που καταγράφεται από τουρίστες υψηλού εισοδηματικού επίπεδου. Οι κρουαζιέρες μας ονομάζονται κόμπο κρουαζιέρες. Φέρνουμε τον επιβάτη, όχι να κάτσει 7 μέρες ή 10, αλλά να δει μέσα σε 20 μέρες διαφορετικά μέρη. Άρα προσπαθούμε να τον φέρουμε για 20 μέρες. Τα δύο πρώτα δρομολόγια κρουαζιέρας είναι καθοριστικά και με στόχο να μην υπάρξει κανένα κρούσμα κορονοϊού. Σίγουρα θέλουμε να στηρίξουμε την οικονομία της Ελλάδος. Σημαντικός παράγοντας ότι η Ελλάδα με την ανακοίνωση του Υπουργού ανοίγει τον τουρισμό στις 14 Μαΐου επίσημα. Κάτι που σας ικανοποιεί από ό,τι ακούσαμε. Πιστεύω ικανοποιεί όλο τον κόσμο της κρουαζιέρας.